Ράνια, τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα ήρθαν ξαφνικά από τη γωνία του Μεγάρου Μαξίμου. Το βλέπετε στην εικόνα του Μέγκα αυτή τη στιγμή. Φοιτητές οι οποίοι μπροστά από το γραφείο του Πρωθυπουργού έχουν έρθει φωνάζουν συστήματα προφανώς για την επιχειρούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Βλέπετε μια ομάδα αστυνομικών που ήρθε, τους ξάφνιασε, είναι η αλήθεια. Αυτό θα σου έλεγα, εμάς, Γιάννη, ότι ή επέλεξε το Μέγαρο Μαξίμου, πιθανώς και σωστά, να τους αφήσει να φτάσουν σε εκεί για να τους ακούσει. Ή αλλιώς πώς κατάφεραν να φτάσουν μπροστά στο Μαξίμου. Ράνια, πραγματικά, επειδή ξέρεις εδώ το χώρο, εγώ είμαι στη γωνία, στην κεντρική επίσημη, ας το πω έτσι, είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου. Λίγα δευτερόλεπτα την ώρα που τέλειωνε το βίντεο που βλέπαμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Και αφού πριν από λίγο είχε αποχωρήσει ο κύριος Βέμπερ, τώρα εδώ σπρώχνονται λίγο οι φοιτητές. Μαθητές, δεν ξέρω αν είναι σπουδαστές, μαθητές. Νεαροί είναι πάντως. Ναι. Αποθούνται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Καταλαβαίνεις ότι το να βρεθούν ξαφνικά μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου, έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού, και να φωνάζουν συνθήματα σε μια πολύ εύκολα φυλασσόμενη περιοχή, δεν είναι και κάτι σύνηθες. Φρούριο με ξάφνιασε και εμένα, έχω να σου πω, γιατί... Κανονικά. Γιατί είναι ένας πολύ στενά φυλασσόμενος χώρος. Είναι εδώ το Μέγαρο Μαξίμου, το Προεδρικό Μέγαρο, στην Ηρώδη του Αττικού. Να ακούσω λίγο, προσπαθώ Γιάννη, τα συνθήματα εκτός από τους. Τα συνθήματα, ζητούν κάτι οι φοιτητές, ζητούν κάποια συνάντηση, κάποια ακρόαση? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω δει κάτι. Θα προσπαθήσω τώρα, Ράνια, γιατί σου είπα ότι μας ξάφνιασε λίγο και εμάς αυτό. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αν μπορούμε να πλησιάσουμε λίγο και με την κάμερα του Μέγκα. Πάντως αυτό που βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν σε άκουσα, Γιάννη, συγγνώμη. Υπάρχουν κάποια μικροεπισόδια εδώ, σπροξήματα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι πάντως ότι η διάθεση από την πλευρά της αστυνομίας... Είστε φοιτητές, σπουδαστές, από πού είστε? Συνδικαλιστές των δικαιωματικών αριστερών φοιτητών. Έχουμε ένα πανό απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση και η αστυνομία, η φύλαξη του κτηρίου, δεν μας επιτρέπουν να το ανοίξουμε στο πεζοδρόμιο. Εδώ. Να ακούσει καλά ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός του. Ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα ανοίξει στην χώρα. Είναι φοιτητές. Το δημόσιο σύστημα παιδείας, έχουμε δει τις καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης στην υγεία, στο ρεύμα, στο νερό, εδώ και τώρα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα. Είναι φοιτητές, λοιπόν, σπουδαστές. Αν κατάλαβα καλά, Γιάννη, από τον προηγούμενο φοιτητή που μας μίλησε, αυτό που ζητούν δεν είναι ούτε ακρόαση, ούτε συνάντηση, ούτε κάτι, να ανοίξουν ένα πανό θέλουν στο δρόμο. Ένα πανό θέλουν να ανοίξουν, είναι που δεν αυτό. Είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν στο δρόμο μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου ένα πανό. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί οι άνδρες αστυνομίας προσπαθούν να κάνουν μια απόθεση των φοιτητών. Ίσως και να τους πείσουν τους να απομακρυνθούν. Εντάξει, Ράνια, είναι κάτι το οποίο εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να το δω. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο πρόσφατα. Τα τελευταία χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν πραγματικά πάρα πολύ ξαφνικό. Ήρθαν από την γωνία του Προεδρικού Μεγάρου. Στην αρχή ήρθαν 2, 3, 4, όσο πρόλαβα κι εγώ να δω με το μάτι μου, ενώ εδώ έχουμε κάποια ένταση ακόμα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι όσο μπόρεσα να τους δω με το μάτι μου, ήρθαν στην αρχή 2, 3, 4, μετά κάποιοι άλλοι, και ξαφνικά μαζεύτηκαν όλοι αυτοί εδώ που βλέπετε. Μα δεν είναι και πολλοί. Ναι, εντείνεται η πίεση τώρα όμως από ό,τι βλέπω. Αυτή είναι και η οδηγία που πρέπει να δόθηκε και από τον επικεφαλής της δύναμης. Να αποθηθούν αυτή την ώρα οι φοιτητές που βρίσκονται μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Αποθούν τώρα. Ναι, καταλαβαίνουμε και είναι λογικό ότι εκεί έχει σημάνει τώρα συναγερμός και στην φύλαξη του Μεγάρου Μαξίμου, διότι δεν είναι και το πιο κανονικό πράγμα στον κόσμο να ευνηδιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, όχι. Ναι, είναι πραγματικά ευνηδιασμός. Ήταν πάρα πολύ ήσυχα εδώ. Άνοιξαν το πανό από ό,τι βλέπουμε από την άλλη πλευρά του δρόμου. Δεν ξέρω, η κυκλοφορία, Γιάννη, έχει διακοπεί. Αυτό τους είπαν.
Έχει διακοπή, έχει διακοπή η κυκλοφορία στην Ηρόδο του Αττικού. Έχουν βλέπουμε πάντως και δημιουργία των ΙΜΕΤ πλέον. Έχουν ενισχύσανε την δύναμη εκεί. Ήρθε και η ομάδα Δίας. Στα 3-4 λεπτά ενισχύθηκε. Ναι, καταλαβαίνεις ότι η περιοχή εδώ, όπως είπαμε, είναι αυστηρά φυλασσόμενη, αλλά πράγματι... Δεν ξέρω αν είναι αυστηρά φυλασσόμενη. Τι να σου πω, Γιάννη. Δεν προκύπτει. Εντάξει, κοίταξε, Ράνια, εδώ ο δρόμος δεν κλείνει, δεν γίνεται κάποιο σύγκριση. Καλά, δεν είπαμε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει διάστημα... και εποχές που έκλεινε ο δρόμος από ψηλά και δεν ήταν επίσης κανονικό. Είναι ανοιχτός. Αλλά μπορεί να υπάρχει, φαντάζομαι, και μια ενδιάμεση κατάσταση. Δεν ανάγκη να κλείνει ο δρόμος ή να είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Όχι. Ράνια, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εδώ περνούσε κόσμος, αρκετοί τουρίστες που ξέρεις ότι βρίσκονται και αυτή την περίοδο εδώ. Αλλά υπήρχε πολύ, πολύ μικρή κίνηση. Δηλαδή γενικώς ήταν ήσυχα τα πράγματα, εξού και ο ευνηδιασμός. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι οι φοιτητές έχουν σηκώσει το πανό τους για τα πανεπιστήμια μεν, αλλά στις είναι δηλώσεις που μας έκαναν ιδιωτικών είναι πανεπιστήμιων μια αυτό. Συνολική καταγγελία, στο πούμε έτσι, των χειρισμών της κυβέρνησης.